εκεί πέρα δυστυχώς έχουμε και δύο δυσάρεστα γεγονότα και θα ήθελα να αναφερθώ και εκ μέρους του σώματος του Περιφερειακού Συμβουλίου να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια της κυρίας Σπύρτου, της αντιπριτάνεως του Πανεπιστημίου μας, η οποία πολύ ξαφνικά έφυγε από τη ζωή, η οποία έχει προσφέρει αρκετά στην ακαδημαϊκή μας κοινότητα, έχει αναγνωριστεί το έργο της και ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα που τη σκεπάζει και υγεία και δύναμη στους οικείους. Επίσης, δυστυχώς, έφυγε από τη ζωή και ο δασάρχης της Κοζάνης, ο κύριος Μιχάλης Ηλιάδης. Επίσης, να ευχηθούμε υγεία και δύναμη, να ευχαριστήσουμε για τις υπηρεσίες του βέβαια και τη συνεισφορά του και στο δικό μας έργο και να ευχηθούμε υγεία και δύναμη στους συγγενείς και οικείους. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση, κύριε Περιφερειάρχη, θέλετε εδώ να κάνετε κάποιες πληροφορίες ή στην εδώ, ωραία, κύριε Περιφερειάρχη. Αφού εκφράσω και εγώ τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των εκλειπώντων, των αιμνίστων της Άννας Σπύρτου και του Μιχάλη Ηλιάδη, δύο προσωπικότητες που λαμπρύναν την περιφέρειά μας με την λειτουργία τους, την επαγγελματική, την κοινωνική, την οικογενειακή. Να συλληπιθούμε τους οικείους και τους συγγενείς και τους συναδέλφους, καθώς ήταν κοντά μας σε πολλές περιπτώσεις, είχαμε αγαστή και επικοδομητική συνεργασία. Θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε, να ενημερώσω τους συναδέλφους για μία αλληλογραφία που είχαμε από την ΔΕΗ που αφορά την μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα ορυχεία, ένα θέμα που μας είχε απασχολήσει πριν από αρκετό καιρό ξανά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όταν η ΔΕΗ, χωρίς να συμπεριλάβει στους τελικούς αποδέκτες προς διαβούλευση και την περιφερειά μας, το Περιφερειακό Συμβούλιο, επιχείρησε να ζητήσει τη γνωμοδότηση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των ορυχείων στην περιοχή μας και τότε ομόφωνα πήραμε την απόφαση να μην δεχτούμε αυτή τη διαδικασία αλλά να προετοιμαστούμε και να φέρουμε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ήδη είμαστε καθόλου έτοιμοι και με αφορμή και αυτό το εγχείρημα, την δεύτερη προσπάθεια της ΔΕΗ, ζήτησα και τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Αλβανό, να μας ενημερώσει σχετικά πού βρισκόμαστε, αλλά να ζητήσω και από εσάς, κυρία Πρόεδρε, μέσα στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο να φέρουμε το θέμα προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να πάρουμε και την απόφαση τη δικιά μας και να τη στείλουμε στην αρμόδια αρχή για να την σωματώσει στις τελικές προτάσεις. Αν έχει την καλοσύνη ο κύριος Αλβανός να μας πει περισσότερα επί του θέματος. Η μελέτη είχε έρθει τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου πριν τις εκλογές, χωρίς να περιλαμβάνει το Περιφερειακό Συμβούλιο στους φορείς που θα έπρεπε να γνωμοδοτήσουν και θεώρησε το Υπουργείο ότι ήταν, έχει ουσιώδες τροποποιήσεις, οπότε θα έβγαζε μια καινούργια απόφαση. Ενημερώθηκε ο Περιφερειάρχης και έκανε ένα έγγραφο προς το Υπουργείο να μην βγει απόφαση και να μας έρθει κανονικά σαν μελέτη για γνωμοδότηση. Και αρχές του τέλος 20 Νοεμβρίου ήρθε η μελέτη για διαβούλευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η υπηρεσία δεν θα ξαναγνωμοδοτήσει το Υπουργείο, γνωμοδοτήσαμε τότε, γιατί μαζί τους μόνο γνωμοδότης. Οπότε εμείς θεωρούμε σαν υπηρεσία ότι έχει ουσιώδες μεταβολές η εκμετάλλευση των ορυχείων και θα πρέπει να τα περιλάβουμε στην καινούργια μελέτη που θα είναι δεκαετίας τουλάχιστον. Δεν είχε μέσα ούτε εδαφικά σχέδια και αυτά που προτείνουν για αποκατάσταση δεν νομίζω ότι είναι εφικτά να γίνουν, γιατί έχουμε έλλειμμα ισουζυγίου νερού, μιλούν για λίμνες. Τώρα αυτά είναι, θα πούμε στην κανονική συνεδρία όταν θα γίνει. Τι παρατηρήσεις έχουν, μειώνει την γεωργική έκταση, βάζουν ό,τι αποκατέστησαν φωτοβολταϊκά παντού και για τις τρύπες που θα αφήσουν, μιλάνε για λίμνες ότι θα γίνουν. Αλλά χωρίς νερό πώς θα τις κάνουν στις λίμνες. Θα τα πούμε τότε, οπότε ζήτησα από τον Περιφερειάρχη, μέχρι 21 Δεκεμβρίου είναι η διαβούλευση, να την προλάβουμε πριν τελειώσει ο χρόνος και βγάλουν απόφαση χωρίς τη γνώμη μας. Η απόφαση για την σε επόμενο να γίνει κανονική συνεδρία. Κανονικά θα πρέπει να μπει το θέμα στην Επιτροπή και η Επιτροπή περιβάλλοντος θα την παραπέμψει. Αλλά νομίζω για να κερδίσουμε χρόνο δεν υπάρχει λόγος να πάει στην Επιτροπή. Να έρθει κατευθείαν στο Περιφερειακό για να συζητηθεί κανονικά, καλώντας όλους τους φορείς, το ΤΕΕ, το
του ΓΕΟΤΕ και όσοι έχουν γνώμη και άποψη και οι κάτοικοι να πούν τη γνώμη τους για να τα στείλουμε όλα στο Υπουργείο. Στέλος σας αποφασίσει τι θα κάνει.